πλειοψηφία αυτών των κρουσμάτων δεν έχει γίνει μέσα στην οικονομία. Τι εικόνα έχει. Διότι μέσα παίρνουμε όλοι τα μέτρα, φοράμε τις μάσκες, έχουμε τα λάδια κλπ. Ναι, το ερώτημα αυτό είναι για μένα τελείως ρητορικό και δεν έχει κανένα νόημα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι νοσούν οι άνθρωποι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Να πω ότι έχουμε σοβαρή έλλειψη προσωπικού, μόνιμου προσωπικού. Αυτό το νοσοκομείο φιλορροεί, ενώ έχει μια ιστορία και έχει μια πρωτοπορία σε πάρα πολλούς τομείς, φιλορροεί από αυτό το προσωπικό που μπορεί να το στηρίξει σαν τέτοιο. Το επικουρικό, όταν λέει τη λέξη, επικουρούν. Δεν χτίζουν ιστορία σε ένα νοσοκομείο. Μόνιμο προσωπικό είναι μετρημένο στα δάχτυλα του ενός χεριού που ήρθαν μέσα σε όλο το 20. Και τέλος, για να μιλήσετε και με τους συναδέλφους, θεωρώ ότι έχει καταντήσει πια ανέκδοτο τα βαρέα και ανθυγιεινά. Αν είμαστε σε ένα νοσοκομείο και έχουμε, εγώ να δεχτώ την ενημέρωση της διοίκησης ότι είναι 71 οι νοσούς. Και έχουμε 71 ανθρώπους, γιατρούς, διοικητικούς, από όλο το χάσμα είναι. Και διασπαρμένοι σε όλο το νοσοκομείο. Αν πούμε ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορούμε να έχουμε βαρέα και ανθυγιεινά, και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σε κρεμότητα. Δεν ξέρουμε τον άλλο μήνα με τη μισθοδοσία. Δεν έχει βγει. Μόνο αυτό αρκεί. Τώρα οι εργαζόμενοι είναι εδώ, θέλουν να σας βάλουν ζητήματα. Για να καλύψει. Ο οργανισμός έχει πάνω από 500 κενές οργανικές θέσεις. Γι' αυτό λέω ότι για μόνιμο προσωπικό. Για μόνιμο. Σε σχέση με τον οργανισμό που δώσαμε το 12. Ναι. Και μάλιστα όταν λέω ότι το επικουρικό επικουρεί μόνο, θα σας πω άλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σήμερα το πρωί η διευθύντρια της πλαστικής λέει: θέλω έναν εντατικολόγο, γιατί δεν έχω για να νοσηλεύσει τα εγκάβματα. Οι άνθρωποι καίγονται και στην πανδημία. Υπάρχει και η συνήθις νοσηρότητα δηλαδή. Μεγάλο κίνδυνο αυτή τη στιγμή πέρα των ανθρώπων που καταλήγουν στου πολιτικού μα νοσηλεύματο είναι ότι κινδυνεύουν τα νοσηλεύματα να γίνουν νοσηλεύματα μία γνώση. Κοιτάω εδώ, είναι εδώ ο διευθυντής της Οριλά Κλινικής που μόλις τώρα κάναμε την κουβέντα, κύριε Νικολάου, αν πέν, ότι σήμερα ενημερώθηκε ότι η κλινική του... Γίνονται πολλές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή ενημερωθήκαμε πριν από λίγες μέρες ότι θέλετε τρεις κλινικές του νοσοκομείου μας να καταργηθούν. Στη συνέχεια, με συνδυασμό, καταφέραμε να λειτουργήσουν ενοποιημένα. Δηλαδή, οι δύο κλινικές να ενωθούν σε μία για να μπορέσουν να διατηρήσουν το κλινικό και την ανάγκη των επιγόντων, των εφημεριών. Αλλά, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας πω το εξής, το οποίο είναι μια βόμβα η οποία υπάρχει σε όλα τα νοσοκομεία. Η βόμβα αυτή είναι η αναισθησιολόγη. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν έχετε ενημερωθεί, αλλά αυτή τη στιγμή όλα τα νοσοκομεία της χώρας έχουν τεράστιο πρόβλημα με τους αναισθησιολόγους. Θα σας φέρω παράδειγμα το δικό μας. Έχει 26 οργανικές θέσεις, υπηρετούν σήμερα 13 και σε ένα μήνα θα υπηρετούν 11. Για να καλύψουν 12 χειρουργικές κλινικές, να καλύψουν το COVID. Ακριβώς. Και θα μείνουν 11 από τις 26 οργανικές θέσεις. Θα ακούσετε ότι τώρα με τα περιστατικά διαφορετικά είναι απαραίτητο. Εννοείται. Την πρώτη γραμμή. Και εννοείται ότι η ενασχόληση των αναισθησιολόγων με την πρώτη γραμμή αφαιρεί τη δυνατότητα των χειρουργικών κλινικών να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά του. Θέλω να ξέρετε ότι γίνεται διαλογή ασθενών σήμερα. Διαλογή ασθενών. Αλλά όχι για τον COVID, όπως έχει γίνει στο εξωτερικό, αλλά για το ποιος θα προλάβει να χειρουργηθεί. Όταν καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το 20... Όχι. Μιλάμε για τα τακτικά περιστατικά. Έχουμε εντολή να χειρουργούμε το 20% σε σχέση με το τι χειρουργούσαμε πριν από ένα μήνα. Εντάξει. Άρα καλούμαστε οι διευθυντές των χειρουργικών κλινικών να κάνουν μια εκλογή ασθενών ή θα ανήκουν σε αυτό το 20%. Δεν μπορώ και αναγκαζόμαστε να μαλώνουμε καθημερινά και μεταξύ μας ακόμη για να πείσουμε ο ένας τον άλλο
πιο περιστατικό, έχει μεγαλύτερη ανάγκη να αντιμετωπίσει, να αντιμετωπιστεί άλλο. Δεν είναι εύκολο να πει το παρελθόν. Δεν είναι εύκολο. Αγγελέ, κάτι ακριβώς πόνος αυτό.